Το ταξίδι του Οδυσσέα με τον Κώστα Ισαακίδη. Ένας νέος κύκλος εκπομπών στις συχνότητες του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης Ράδιο Διασπορά κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Να είστε όλοι συντονισμένοι. Θερμό χαιρετισμό από μένα τον Ισαγκίδη, τον Κώστα, σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες από ανταυτού του πλανήτη. Άλλη μια εκπομπή του Ράδιο Διασπορά Web TV, εδώ μαζί σας σήμερα, 5/8/2020, ώστε να ακουστούν θέματα που δεν ακούστηκαν ποτέ ή δεν τους δόθηκε ιδέωσα προσοχή. Να δοθούν πληροφορίες και στοιχεία με τις αποδείξεις που θα σταθούν αφορμή για ενεργοποίηση πολιτών είτε μέσω των εκπομπών, είτε με πιο εμπεριστατωμένη διαδικασία, είτε μέσω προσκλήσεων στα κατατόπους τοπικά γραφεία Ελλήνων Συνέλληση. Μέγιστη τιμή και σεβασμό στο τεχνικό επιτελείο για αυτή την εκπομπή που απαρτίζεται από την Εφροσύνη την Πίθα και τον Ανέστη Σιδρόπουλο. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας το ταξίδι του Οδυσσέα είναι ο Γιάννης Ομόμπτσος, εκπρόσωπος τύπου του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλληση. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα κύριε Ισαγκίδη, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Ελλάς, που είναι όλοι υγιείς Ελλάς. Και θέλω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για αυτή την εκπομπή που κάνουμε σήμερα. Μέγιστη τιμή για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ήταν δύσκολο να σε βρούμε, γιατί πάντα είσαι διαθέσιμος σε οποιαδήποτε πρόσκληση και αν τίθεται θέματα Ελλήνων Συνέλευσης, θέματα Ένωσης Όλων των Ελλήνων. Σε μια διερευνητική εκπομπή που θα έχουμε σήμερα πάνω στον προϋπολογισμό του κράτους, έτσι, θα δείξουμε στοιχεία, αποδείξεις για να μπορέσει από μόνος του οποιοδήποτε Έλληνας μετά από αυτήν την εκπομπή να ψάξει από μόνος του για να βρει τα πάντα μέσα σε πλατφόρμα που είναι ήδη έτοιμη, αλλά οι κυβερνώντες μας την κρύβουν. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, Γιάννη. Να τα πάρουμε από το τελευταίο που είπες, Κώστα, τους κυβερνώντες. Εγώ αμφισβητώ τους κυβερνώντες, διότι το Σύνταγμα που κάθε μέρα αυτοί επικαλούνται και που ορκίστηκαν σε αυτό, στο άρθρο 32 παράγραφος 4, που έχω την εντύπωση ότι το άρθρο 4 το έβγαλαν τελευταία, λέει ότι πρέπει να γίνει σύσταση της Βουλής σε σώμα. Και στο άρθρο 51 όμως λέει ότι ο βουλευτής ορίζεται με νόμο. Νόμος χωρίς ΦΕΚ δεν υπάρχει. ΦΕΚ λοιπόν διάλυση της Βουλής έχουμε πολλά, ΦΕΚ σύσταση της Βουλής σε σώμα δεν έχουμε πουθενά. Απευθύνουμε στην νοημοσύνη των Ελλήνων απανταχού της γης και τους ρωτάω πώς γίνεται να θάβεις κάποιον που δεν έχει πιστοποιητικό γεννήσεως. Αυτή είναι η ελληνική κυβέρνηση πολλά χρόνια πριν, ας πάμε μέχρι το 1974 εμείς, πολλά χρόνια πριν. Έτσι, λοιπόν... Να σε βοηθήσω, Γιάννη, αφού δούμε ένα μικρό βίντεο, πολύ μικρό, με τη βοήθεια του τεχνικού τμήματος, που μας αναφέρει για τη σύσταση της Βουλής σε σώμα, έτσι, που δεν έχει γίνει, όπως μου λες, από το 1974 και προς τα εδώ. Για να το δούμε λίγο. Σε ανάλογη κουβέντα που κάναμε για το Μακεδονικό, είχα θέσει υπόψη σας με την ιδιότητα του νομικού και πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, να διερευνήσετε αν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και αν αυτή η σύσταση έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο. Δεν υπάρχει ούτε έχει δημοσιευτεί. Δεν υπάρχει σύσταση της Βουλής των Ελλήνων σε σώμα και δεν έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Πάρα πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα λοιπόν, στάρματα μπρος στον αγώνα. Λαμπρό πεδίο δόξες μπροστά μας. Γιάννη, ο σχολιασμός από τη δική σου την πλευρά. Αυτό το βίντεο έγινε ύστερα από μια μεγάλη προσπάθεια όλων των Συνελλήνων εδώ στην Καβάλα. Είναι μεγάλο μας ατού να βγαίνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι ο πρώτος βαθμός εκπροσώπησης της λαϊκής κυριαρχίας, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας και να δηλώνει ότι δεν υπάρχει σύσταση της Βουλής σε σώμα. Άρα εμείς έχουμε όλο το δικαίωμα να αμφισβητούμε ό,τι ψηφίσανε αυτοί
και τους δίνουμε ένα μήνυμα ότι την ώρα που πρέπει θα δώσουν λόγο εκεί που πρέπει. Και αυτό δεν έγινε σε ένα καφενείο, έγινε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Βεβαίως. Με όλους τους νόμιμους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία. Ας τους αφήσουμε αυτούς να μην είναι νόμιμοι, αλλά ας δούμε από τις άλλες διαδικασίες που έρχονται και υπογράφουν προϋπολογισμούς και δει στους τελευταίους 5 όπου βρήκαμε μέσα σε ΦΕΚ που τα υπογράφουμε όπως είπανε να υπάρχουν 550 δις πιστωτικά έσοδα έτοιμα προς διάθεση και όμως αυτοί να μην τα χρησιμοποιούν. Μήπως θα είναι καλύτερα να αναφερθούμε λίγο πώς προέκυψαν αυτά τα 500 τόσα ευρώ, τα οποία είναι 600 δισεκατομμύρια. Και μπορείς, αυτά... μπορείς να αναφερθείς Γιάννη, εμείς σε τρίτο παράθυρο θα έχουμε τις φωτογραφίες του προϋπολογισμού και ο λόγος είναι σε σένα. Ναι. Μπορείς να μας αναφέρεις... Εδώ θα πρέπει να πούμε και να καταλάβει όλος ο ελληνισμός απανταχού της γης που μας ακούει ότι αυτός ο θεόρατος μηχανισμός, ο οποίος λέγεται Αρτέμις Όρας, ο οποίος πολλά χρόνια μπροστά πριν εμφανιστεί στην Ελλάδα δούλεψε τόσο όσο δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, ούτως ώστε να μας φέρει όλα τα πάντα έτοιμα. Τα 600 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται στους προϋπολογισμούς της Ελλάδας είναι ένα μέρος από ένα συμβόλαιο που έχει ο Αρτέμις Όρας με το Υπουργείο Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι εξωτερικό χρέος της Αμερικής. Αυτό είναι το συμβόλαιο 2.375.000.000 και κάποια ψηλά. Αυτό έχει περάσει από όλα τα δικαστήρια, είναι νόμιμο, νομιμότατο και το συμβόλαιο αυτό βρίσκεται, γιατί κάποιοι, ας τους πω, εγώ δεν θέλω να τους παραδεχτώ ότι είναι οικονομολόγοι, δεν υπάρχουν σήμερα οικονομολόγοι, δεν είναι δυνατόν να είσαι οικονομολόγος, δηλαδή να μπορείς λογικά να κάνεις νομή του οίκου σου όταν δεν έχεις χρήματα. Τι νομή να κάνουν? Αυτοί είναι όλοι τους χρηματιστές, κακάσχημοι και ανάξιοι, γιατί κατόρθωσαν όλο τον πλανήτη να το φέρουν να χρωστάνε. Εγώ, αν ήμουν στη θέση τους, θα είχα αυτοκτονήσει από ευσυνειδησία για την κατάντια που έφεραν όλο τον πλανήτη. Αυτοί είναι χρηματιστές. Γι' αυτό το λόγο ήρθε κάποιος άνθρωπος με αυτά που πρέπει την ώρα που πρέπει. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι κάνανε, λέει, και ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Δεν πάνε να κάνανε ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής αυτά τα ομόλογα και αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία βρίσκονται σε έναν οργανισμό που λέγεται FMS, Financial Management Service. Ο μηχανισμός αυτός, φανταστείτε τον ότι είναι ένας τεράστιος, είναι 10-15 φορές όσο η Βουλή των Ελλήνων και χωρίς ταμπέλα απ' έξω, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Και βρίσκεται πού λέτε? Βρίσκεται μέσα στη Federal Reserve. Η Federal Reserve τώρα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής, η οποία μέσα αρχίζουν τα σκαλοπάτια, έχει το Federal Reserve System, όπου μέσα στο Federal Reserve System, και αρχίζουν τα απόρριτα τώρα, υπάρχει το Consolidated Credit Bank, μια τράπεζα που όσο αν ψάξετε δεν θα τη βρείτε πουθενά. Η τράπεζα αυτή όμως, ξέρετε τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει την Τράπεζα της Ανατολής μέσα στην Εθνική Τράπεζα. Ακριβώς το ίδιο σύστημα κάναν και εκεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή την τράπεζα υπάρχει το FMS, το οποίο είναι αυτό που διαχειρίζεται εξειδικευμένα και άκρως απόρριτα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Δεν μπορεί κανένας να έχει πρόσβαση εκεί. Τα 600 δισεκατομμύρια όμως που έχει ως ώρας είναι στο Payment Office. Είναι δηλαδή στο γραφείο πληρωμών και πρέπει να πληρωθούν ανά πάσα στιγμή όταν ο Αρτέμις ως ώρας θα το ζητήσει. Το πότε θα το ζητήσει? Αυτό είναι μία δική μας περίπτωση, συγκεκριμένα του Αρτέμι του Σόρα, που εκείνος ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Αυτά τα χρήματα λοιπόν
είναι εξωτερικό χρέος της Αμερικής. Είναι αναρτημένα στο UCC One. Το UCC One είναι μια οικονομική πλατφόρμα στο όλο τον πλανήτη, όπου αναγράφονται όλα τα ομόλογα μεταξύ των κρατών. Τα ομόλογα του εξωτερικού χρέους των κρατών. Άρα, εκεί άμα περάσει 3 χρόνια και δεν προσβληθούν, δεν υπάρχει περίπτωση να τα προσβάλλει κανείς. Τα 3 χρόνια πέρασαν και είναι πλέον αποδεδειγμένα τα 600 δις. Ας πάμε τώρα στα άλλα. Στα 2-3-800. Να κάνω μία παρέμβαση, Γιάννη, μου επιτρέπεις. Ναι, σε όλη αυτή τη διαδικασία που μας ανέφερες, κάποιοι μπήκαν σε αυτά τα απόρριτα και στα προσωπικά δεδομένα αυτών των ομολόγων, παγκόσμιων θεσμών και τραπεζών και τους απάντησε κάποιος. Δηλαδή, απάντησε κάποιος για τον δικό μου λογαριασμό, μπήκαν στα απόρριτα και προσωπικά μου στοιχεία και δεδομένα και τους απάντησε ποιος. Έτσι, δεν, δηλαδή. δεν υπάρχει. Αυτό το συμβόλαιο έχει έναν νόμιμο δικαιούχο και έναν οφειλέτη. Ο νόμιμος δικαιούχος είναι ο Αρτέμις ο Σόρας. Ο οφειλέτης είναι το US Debt of Transportation, δηλαδή το Υπουργείο Μεταφορών της Αμερικής. Υποχρεωμένος να τα πληρώσει είναι το Payment Office της Αμερικής, το οποίο είναι επίπεδο ασφαλείας 7. Δεν μπορεί να πάει κανείς εκεί. Για να πας να δεις τα ομόλογα, τα συγκεκριμένα, πρέπει να έχεις έγγραφο πληρεξούσιο από τον ίδιο τον Αρτέμι τον Σόρα. Κάθε άλλη κίνηση που θα βγει και θα τα δει και μόνο που θα φανούν αυτά τα ομόλογα, αμέσως ακυρώνονται. Δεν και όπως κάποιοι επικαλούνται ότι πήραν μέσω φαξ μία απάντηση. Πρέπει να αρχίσουμε να γελάμε. Μπράβο, πρέπει να αρχίσουμε να γελάμε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αν δεν δώσει έγγραφη εντολή πληρεξούσιο ο ίδιος ο Αρτέμις ο Σόρας. Κάτι που ξέρει εκείνος πότε θα το κάνει και σε ποιον θα το κάνει. Εγώ θα σας πω ότι στην περίπτωση που φανερωθούν τα ομόλογα και βγει ο αριθμός, αυτομάτως πάβουν να ισχύουν, δεν έχουν ισχύει. Πρέπει να κάνει άλλα νούμερα. Και εδώ έχω την εντύπωση, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος, ότι κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια κλοπή έκανε η Χίλαρη Κλίντον πριν το 12, γύρω στον Αύγουστο του 12, και βγήκαν και είπαν ότι τα ομόλογα ήταν πλαστά. Βεβαίως και ήταν πλαστά εκείνα, γιατί παραβιαστήκαν. Επομένως, δεν πρέπει να ακούμε τον κόσμο το τι λέει. Πρέπει να είμαστε όλοι προσγειωμένοι μόνο στην αλήθεια. Και οι αλήθειες βρίσκονται μέσα στα έγγραφα που εμείς παρουσιάζουμε και που πλέον είναι μέσα στους προϋπολογισμούς των κρατών μας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λοιπόν να δει κανείς, αν δεν έχει έγγραφη εντολή από τον ίδιο τον Σόρα, ούτε ένα ομόλογο από αυτά. Πάμε παρακάτω, Κώστα. Ελληνική Δημοκρατία, Γιάννη, ΑΕ, με αφημί 0000093-1106. Έτσι και τα βιβλία της με δημιουργική λογιστική που μας πασάρουν, όπως θέλει εκάστοτε πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, χωρίς να πτωείται από τις παρατηρήσεις των εκάστοτε ορκωτών λογιστών που το μόνο που κάνουν είναι να γεμίζουν εκατοντάδες σελίδες κάθε χρόνο με παρατηρήσεις. Ναι. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Ότι μέχρι τώρα και εμείς εδώ παρουσιάσαμε τους προϋπολογισμούς. Προϋπολογισμός είναι αυτό που προϋπολογίζω εγώ ότι θα κερδίσω ή πόσο πάνω, πόσο κάτω θα είμαι. Όταν τελειώσει η χρονιά όμως και μετά από 2 χρόνια, εγώ θα σας διαβάσω και συγκεκριμένα, γίνεται ο ισολογισμός και ο απολογισμός επί του προϋπολογισμού. Έχω εδώ στα χέρια μου τον προϋπολογισμό του 17, τον 4444 τον νόμο, ο οποίος ήταν στις 14 Δεκεμβρίου του 16. Φεύγω από αυτόν, δεν μας ενδιαφέρει, και πάω στις 3 Δεκεμβρίου του 19, του 19 τώρα, έτσι. Έχω μπροστά μου με νόμο τον υπαρίθμο 4642 την κύρωση του ισολογισμού του κράτους του οικονομικού έτους 17, αλλά ταυτοχρόνως και του 16, 2 χρονιές δηλαδή μαζί.
Και εδώ θα δούμε ότι ενώ στο 16, στο 15 είχαμε δισεκατομμύρια γύρω στα 150, μετά ξεφεύγουμε και πάμε στα 600, 500 και ούτω καθεξής. Έχουμε όμως και την ίδια ημερομηνία στις 3 Δεκεμβρίου του 19 με αριθμό φύλου των 191, τον νόμο 4641, που είναι ο απολογισμός επί του κρατικού του κράτους για το οικονομικό έτος του 17. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που δεν μας τα δείξαν ποτέ, να δούμε τι γίνεται. Είναι όμως μόνο αυτό? Μήπως έχουμε και κάτι άλλο, Κώστα, κάποιον άλλον προϋπολογισμό? Έχουμε τους προϋπολογισμούς που δείξαμε προηγουμένως με τη βοήθεια του τεχνικού team και εγώ βλέπω, Μόντσο, Γιάννη, ότι εδώ έχουμε μία διαφορά απόκλησης κοντά στα 600 δισεκατομμύρια από αυτά που μας λένε τα κανάλια. Έτσι. Έχουμε το δεδομένο ότι υπάρχουν 600 δις από το 2015 και προς τα δω που σχηματίζονται πιστωτικά έσοδα του κράτους υπό μορφή δανείου, που αυτοί οι προδότες πολιτικοί διαχειριστές δεν τα χρησιμοποιούν και όμως υπάρχουν και υπογράφονται από όλη τη Βουλή. Μας είπες ότι μία διαδικασία από τον με την διαδικασία κατάθεσης μέχρι την έγκριση και επικύρωση κάνουν 1, 2 ή 3 χρόνια να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία, έτσι, και μετά υπογράφουν όλοι αυτοί και έρχονται και μας λένε και δεν υπάρχουν αυτά ποτέ, τα έχουν υπογράψει, τα έχουν δει, μπορεί να μην έχουν δει τι έχουν υπογράψει, μπορεί να μην ξέρουν τι υπογράφουν, γιατί μας τα είπαν και κάποιοι, επειδή είχαν φόρτο εργασιών, δεν διαβάζαν τι υπογράφουν. Άρα κάθε χρόνο τους έχουμε δει να κοιμούνται, γιατί τον προϋπολογισμό, για να μην τον δούμε κι εμείς, γιατί πρέπει να πάμε να κοιμηθούμε, γιατί την άλλη μέρα 6 και 7 η ώρα το πρωί εργαζόμαστε. Αυτοί κοιμούνται μέχρι τις 1-2 η ώρα και βάζουν την υπογραφή τους φαρδιά πλατιά στην κύρωση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού του κράτους, που είναι νούμερα που έχουν τεράστια απόκληση από αυτά που μας λένε τα κανάλια. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Να κάνουμε μία επισήμανση. Να κάνεις όσες θέλεις. Έχω μπροστά μου τον νόμο 4548, που είναι ο κρατικός προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2019. Στα έσοδα μας έχει 600 δισεκατομμύρια ως δάνεια. Στα έξοδα, στο κωδικό 54, μας έχει πάλι δάνεια 602.991.130.000. Δηλαδή το 0,5% επί των 600 είναι ακριβώς 3 δισεκατομμύρια. Αν βγάλεις τα έξοδα φακέλου, μένουν αυτά τα 2.991.000. Εγώ ρωτάω όλους τους πολίτες να πιάσουν από τα αυτοί όλους τους πολιτικούς και να τους ρωτήσουν αυτούς τους τόκους από ποια κεφάλαια τους έδωσες, γιατί έδωσες 3 δισεκατομμύρια για το 19. Έδωσες 2.991.000, το 0,5%. Από ποια κεφάλαια τα έδωσες? Ξέρετε από ποια κεφάλαια? Από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους. Από πού άλλου θα τα δώσουμε? Δεν υπάρχει άλλο έσοδο. Από εκεί θα τα δώσουν λοιπόν και θα κόψουν τη σύνταξη, θα σε βάλουν έμφυα, θα σου λένε δεν φτάνει να πληρωθείς. Και αυτοί οι κύριοι κάνουν ρέπος, όπως είπε και ο, πώς το λέγανε εκείνος ο υπουργός οικονομικών, που μπαίνουν, βγαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα είναι σοβαρά. Όμως μέσα στη σοβαρότητα των πραγμάτων πρέπει να δούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος προϋπολογισμός, Κώστα. Θα αναφερθούμε σε αυτό, Γιάννη. Άμα θέλεις προχώρα του, είναι η δικιά σου εκπομπή. Ναι. Μιλάμε για τον προϋπολογισμό των πολιτών. Ενώ λοιπόν συνέλληνες μου απανταχού της γης, κληρονόμοι του ελληνικού πλούτου, υπάρχει ο ισολογισμός, ο προϋπολογισμός, ο απολογισμός, το ελεγκτικό συνέδριο του κράτους, υπάρχει και ο προϋπολογισμός του πολίτη.
Τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός του πολίτη? Στον πρόλογο του, δεν θα σας διαβάσω πολλά, σας διαβάζω μόνο το εξής. Όπως επισημαίνεται από διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να είναι απλώς στη διάθεση των πολιτών, αλλά θα πρέπει να είναι και προσβάσιμο στους πολίτες, υπό την έννοια να μπορεί να καταστεί κατανοητός από αυτούς. Δηλαδή, πρέπει να γίνει και ένας προϋπολογισμός που θα μπορούμε εμείς να τον καταλαβαίνουμε για μας, για τους πολίτες. Απλός προϋπολογισμός. Είναι υποχρεωμένοι αυτόν να τον κάνουν τον προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να τον κρύψουν και αυτός ο προϋπολογισμός. Αυτή η επιτροπή που αφορά αυτόν τον προϋπολογισμό είναι αυτή που ελέγχει και ερευνά τη διαφάνεια του προϋπολογισμού. Αυτοί αποτελούνται από ακαδημαϊκούς και είναι στο πρόγραμμα Εράσμους. Το πρόγραμμα Εράσμους ανήκει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχει να κάνει με την έδρα του Ζαν Μονέ. Είναι δηλαδή πολύ σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Ομάδα έγκριτων επιστημών που αυτό που θα βγάλουν είναι δεδομένο ότι οι πηγές τους είναι από το ίδιο το κράτος. Ακριβώς. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να προσδώσουν μία μετάφραση για τον απλό Έλληνα πολίτη να μπορεί να δει και να κατανοήσει του τι εγγράφεται σε αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό. Για συνέχισε. Γράφει λοιπόν στη σελίδα, στην εισαγωγή, δημοσιονομική διαφάνεια προϋπολογισμός πολιτών. Δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης για το 2020. Κατερίνα Σαββαίδου, επίκουρη καθηγήτρια νομική σχολή Ανώτατου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος της έδρας Ζαν Μονέ, Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση. Ποια είναι τώρα να δούμε η κυρία αυτή? Η κυρία λοιπόν αυτή, η Κατερίνα Σαββαίδου, η οποία είναι υπεύθυνη τώρα, διατέλεσε Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατήργησαν και κάναν τώρα την ΑΔΕ, από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2015. Ποια είναι αυτή η κυρία? Την έχουμε μπροστά μας, είναι επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικής ομάδος διαφάνεια του προϋπολογισμού. Δηλαδή πρέπει σε εμάς τους πολίτες να μας κάνουν τόσο απλό τον προϋπολογισμό ώστε να το κατανοήσουμε. Έχω μπροστά μου τώρα μία σελίδα όπου λέει προϋπολογισμός πολιτών με μία ματιά. Τι να είναι άραγες αυτός? Είναι ο οδηγός ο οποίος απευθύνεται στους πολίτες και στον οποίο παρουσιάζονται και επεξηγούνται με ευσύνοπτο και εύληπτο τρόπο βασικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Η προσβασιμότητα στις βασικές πληροφορίες του κρατικού προϋπολογισμού και η κατανόηση αυτών από το μέσο πολίτη που δεν κατέχει ειδικές τεχνοκρατικές γνώσεις μέσα από την παρουσίαση αυτών σε γλώσσα απλή, χωρίς περίπλοκους όρους ή με την επεξήγηση τυχόν τέτοιων όρων. Η δημοσίευσή του συνδράμει στην κατανόηση των πολιτών αναφορικά με τις κυβερνητικές πολιτικές και ενισχύει τη δημοσιονομική διαφάνεια. Έχετε δει εσείς πουθενά διαφάνεια στους προϋπολογισμούς? Έχετε ακούσει από κανέναν να βγει να μας δώσει αυτά τα στοιχεία ώστε να τα κατανοήσουμε κι εμείς? Έπρεπε δηλαδή να έρθει ο Αρτέμης ως ώρας για να μας τα βγάλει όλα αυτά? Πού ήταν κρυμμένοι όλοι αυτοί οι οικονομολόγοι? Δεν τα γνωρίζουμε. Αναφορικά σε αυτό που λες, Γιάννη, είχαμε 94 σελίδες στον προϋπολογισμό του 2016 από τους ορκωτούς λογιστές επερωτήσεων και ερωτήσεων για να καταλάβουν θεωρητικά και πρακτικά, όπως είπες προηγουμένως, οικονομολόγοι για το τι κάνει αυτός ο κύριος Τουρνάρας σε αυτούς τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Και δεν μας έδωσε κανένας, Κώστα, όμως να καταλάβουμε τι είναι αυτός ο προϋπολογισμός. Τελικά δεν μας έδωσε κανένας να καταλάβουμε. Και από πίσω εδώ έχω κρατικός προϋπολογισμός τώρα με μια ματιά. Προηγουμένως ήμασταν στον προϋπολογισμό των πολιτών, πώς πρέπει να είναι. Ο κρατικός προϋπολογισμός με μια ματιά λέει
Ετήσιος κρατικός προϋπολογισμός είναι ο νόμος με τον οποίο προσδιορίζονται τα δημόσια έσοδα και καθορίζονται τα ανώτατα όρια των δαπανών του κράτους, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησής του. Για κάθε οικονομικό έτος διακρίνεται στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Μόνο που εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Έχουμε δηλαδή έναν προϋπολογισμό που απευθύνεται στους πολίτες και έναν κρατικό προϋπολογισμό που τον παίζουν αυτοί με τα δικά τους τετύπια και με τα δικά τους στοιχεία, ούτως ώστε να μην μπορεί ένας απλός πολίτης να καταλάβει. Είναι υποχρεωμένοι όμως βάσει αυτού του προϋπολογισμού να μας δώσουν να καταλάβουμε. Τι λέει τώρα, πώς είναι ο κύκλος του κρατικού προϋπολογισμού, ρε αδερφέ, τι διάολο είναι αυτό το πράγμα ο κρατικός προϋπολογισμός? Η πρώτη φάση είναι η κατάρτιση του προϋπολογισμού. Είναι ο κύκλος του κρατικού προϋπολογισμού. Η δεύτερη είναι η ψήφιση των προϋπολογισμών από τη Βουλή. Η τρίτη φάση είναι η εκτέλεση των προϋπολογισμών. Και η τέταρτη είναι ο έλεγχος της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Ο έλεγχος της εκτέλεσης των προϋπολογισμών έγκυται σε αυτά που σας είπα πιο μπροστά, στους απολογισμούς και στους υπολογισμούς, στους ισολογισμούς. Αν θα πάτε στο νούμερο 4, έλεγχος εκτέλεσης προϋπολογισμού, είναι τόσο καθαρά γραμμένο και εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Είναι λοιπόν όλοι τους κλέφτες και απατεώνες, μεταξύ τους τα λένε. Μόλις φύγει το ΠΑΣΟΚ, βρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Φεύγει η Νέα Δημοκρατία, βρίζει το ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ τους λένε ποιος έκλεψε και πόσα έκλεψε. Η ουσία είναι εμείς να αντιληφθούμε ότι είναι υποχρεωμένοι. Λέει εδώ λοιπόν στον έλεγχο. Μετά τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, και μέχρι το τέλος Μαΐου του επόμενου οικονομικού έτους, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταρτίζει τον ισολογισμό και τον απολογισμό, όπως σας είπα πιο μπροστά. Ο Υπουργός Οικονομικών αποστέλει τον ισολογισμό και τον απολογισμό μέχρι το τέλος Ιουνίου προς έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία Επιτροπή του Ελεκτικού Συνεδρίου. Εδώ έχουμε απόφαση από το Ελεκτικό Συνέδριο του Κράτους ότι ο προϋπολογισμός του 2015 είχε μια απόκληση 667 δισεκατομμύρια, θετικό πρόσημο, και δεν έδωσε κανείς στο Ελεκτικό Συνέδριο του Κράτους πιστική απάντηση. Τι γίνεται δηλαδή? Οι κλέφτες δεν χρειάζεται να βγουν και να δηλώσουν τίποτα. Τα κλεμμένα κλεμμένα είναι. Καταλάβατε, συνέλληνες, πώς μας παίζουν. Θα δείτε όμως πολύ χειρότερα πράγματα τα οποία μας παρουσιάζει ο προϋπολογισμός των πολιτών. Ας πάμε να δούμε τώρα και να αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε από πού προκύπτουν τα έσοδα του κράτους. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο... Ναι, με τη βοήθεια του τεχνικού team έχουμε πάντα δίπλα μας φωτογραφίες, Γιάννη. Μπράβο. Θα δείτε λοιπόν ότι στις μπλε γραμμούλες είναι τα φορολογικά έσοδα του 18, του 19 και του 20. Τα μη φορολογικά έσοδα και τα δάνεια. Για το 2018 λοιπόν τα φορολογικά έσοδα του κράτους ήταν το 5,1%. Τα μη φορολογικά έσοδα, τα διάφορα έσοδα δηλαδή, ήταν το 5,2%. Και τα δάνεια ήταν το 89,7%. Απευθύνομαι σε κάθε λογικό άνθρωπο και δεν εννοώ τους πολιτικούς. Αυτή τη λογική την αγοράζουν ό,τι ώρα γουστάρουν. Ποιος δάνεισε την Ελλάδα το 89,7% το 18, το 87,2% το 19, το 90,7% του 19 και τώρα και προβλέπεται ότι θα δανειστούν το 88%, 88,4% για το 2020. Σε μια πτωχευμένη χώρα που αν το πάρουμε σε πραγματικά στοιχεία, ένας άνθρωπος είναι στον Τηρεσία, ποια τράπεζα είναι αυτή και ποιος είναι αυτός που του δανείζει το 90%. Δηλαδή εδώ κάτι γίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Έλα όμως που ο προϋπολογισμός του κράτους, του πολίτη, πρέπει να είναι αληθινός. Έτσι λοιπόν εδώ μας λέει
τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν, δεν θα πραγματοποιηθούν, το 2018 ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 899 δις. Συνέλληνες, 899 δις. Και για να δείτε πόσο γελοί είναι, σας ρωτώ, πώς είναι δυνατόν όταν το ΑΕΠ της χώρας, δηλαδή όλα τα έσοδα που εισπράττει μεικτά το κράτος, μας το λένε 187-189 δις. 190 δεν πήγε ποτέ τα τελευταία 10 χρόνια. Μπράβο. Πώς είναι δυνατόν να έχουν πραγματοποιηθεί έσοδα 899 δις. Από πού προήρθαν αυτά? Αυτή είναι μια ερώτηση. Στον προϋπολογισμό του 19 γράφει, στον προϋπολογισμό του 19 έχει προβλεφθεί ότι τα έσοδα θα φτάσουν τα 688 δις. Αφού θα είναι δανεικά, αφού το 88, το 90%, το 87%. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο τακτικός προϋπολογισμός του κράτους μας δεν είναι παραπάνω από 47 και θα το δούμε, 47 δις. Αυτός είναι. Τα υπόλοιπα όλα είναι εκεί και δεν πεθάνατε συνέλληνες, γιατί βρίσκονται αυτά κατατεθειμένα τα 600 δις. Και είπε ο Αρτέμης ο Σόρας ότι όποιος έχει ένα ομόλογο να έρθει να του το πληρώσω. Θυμάστε από Παπανδρέου θα χρεοκοπούσαμε. Θυμηθείτε τώρα, από τότε μέχρι τώρα πέρασαν κοντά 10 χρόνια. Ήρθε κανένας να ζητήσει λεφτά από αυτούς που θα μας χρεοκοπούσανε? Γιατί δεν τα θέλει, δεν είναι καλά? Τα 600 δισεκατομμύρια είναι εκεί για να έρθει όποιος νομίζει ότι το χρωστάει η Ελλάδα να τα πάρει. Θα του τα δώσουμε. Και άμα δεν τον αρέσουν τα δολάρια, μπορούμε να του δώσουμε ό,τι άλλο θέλει. Θέλει γεν, θέλει γκουάν, τι στο διάβολο θέλει, γερμανικά ομόλογα, αγγλικά ομόλογα, ό,τι γουστάρει μπορούμε να το δώσουμε. Γιατί μπορούμε. Και τους τα δίνουμε. Άρα, θέλουμε Γιάννη να πάμε, δεν ξέρω ένα δευτερόλεπτο, λίγο, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τελικός λύστης προβλέψης του κρατικού προϋπολογισμού του 2020 εκτιμάται ότι τα έσοδα που θα εισπραχθούν θα ανέλθουν στο 1 τρισεκατομμύριο, 57 δισεκατομμύρια και κάποιοι ψηλά. Δηλαδή η Ελλάδα θα μαζέψει 1 τρισεκατομμύριο την ώρα που ο γερμανικός προϋπολογισμός του 2020, αγαπητοί συνέλληνες, με αύξηση 1,1% είναι της τάξης των 362 δις. Ποιος δουλεύει ποιον? Ποιος κουνάει το δάχτυλο ποιον? Το δάχτυλο που κουνιέται, να είστε σίγουροι ότι θα κοπεί από εκεί που πρέπει. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός, ο πραγματικός, που δεν κρύβεται από τίποτα. Και ας δούμε τώρα τα φορολογικά μας έσοδα μόνο, γιατί εδώ είναι τα δάνεια, όπως είπαμε, 88% και είναι 600, 700, 800 και ούτω καθεξής. Τα φορολογικά έσοδα της Ελλάδος είναι στο σύνολό τους 47.228. Τα οποία είναι η φόρη επί των αγαθών υπηρεσιών είναι το 55,90%. Η φόρη εισοδήματος είναι το 31% από τα 47, όχι από τα 679 που λέγαμε. Τακτική φόρη ακίνητης περιουσίας 5%. Με λίγα λόγια μαζεύουμε 47 δισεκατομμύρια. Και αφού έχουμε 47 δισεκατομμύρια, ποιος μας έδωσε τα πάντα, δηλαδή που μαζεύουμε αυτό το σπίτι κοστίζει 47 δισεκατομμύρια, ποιος μας δάνεισε 10 φορές απάνω την αξία αυτή? Να πάω και εγώ να πάρω τα τέτοια δανεικά, ρε παιδιά. Εάν δεν ήταν οι διαχειριστές αυτοί που οι αντιπρόσωποι του ελληνικού έθνους, γιατί το ελληνικό έθνος τώρα ήρθε και τώρα θα είναι μπροστά σας το ελληνικό έθνος, και σας καλούμε όλους οι Έλληνες να έρθετε να ενταχθείτε, να δηλώσετε ιδιότητα ότι είστε Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς και όχι υπήκοοι, όπως ο πολύ καλά ο Κώστας σας ανέφερε προηγουμένως, και το αφημί, το οποίο το διαχειρίζεται κάποιος Χαράλαμπος Ρογκανάς, αν δεν κάνω λάθος μου φαίνεται ότι τον αλλάξαν. Δεν θέλουν να είναι γνωστοί, θα αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Ας δούμε όμως τις δαπάνες. Εδώ θα γελάσουμε λιγάκι. Τα ανώτατα όρια δαπανών, λέει, αναφορέα.
αλλά στο σύνολο των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών χρηματοοικονομικών συνάλλαγων, δηλαδή τα δάνεια που έχουμε, που είδαμε προηγουμένως, που ήταν 88% και 90%. Το σύνολο των δαπανών το 2020 επί των 679 δισεκατομμυρίων πηγαίνει το 93% στο Υπουργείο των Οικονομικών. Όχι στα δημόσια έσοδα του κράτους, στο Υπουργείο των Οικονομικών. Στο Υπουργείο Εργασίας το 2,93%. Στο Υπουργείο Υγείας 0,57%. Συνέλληνές μου, ασπιρίνες δεν μπορούμε να πάρουμε. Αφού βλέπετε το 93% πρέπει να το φάνε οι φτηνασμένοι. Στην ατμομηχανή του ελληνικού, της ελληνικής οικονομίας που είναι το Υπουργείο Τουρισμού, ξέρετε πόσο είναι, 0,01%. Αυτά δεν τολμά να σας τα πει αυτή. Μόνο η Ελληνοσυνέλευση τολμάει να σας τα πει αυτά τα πράγματα. Αυτά που σας είπα, δεν θέλω να σας φάω τον χρόνο να σας πω ότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι το 0,10%. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εσείς αγρότες που περιμένετε να πουλήσετε το γάλα σας, περιμένετε να πουλήσετε τα ζωντανά σας, 0,16%. Και να θυμάστε, το Υπουργείο Οικονομικών 93%. 93,17%. Ας δούμε τώρα... Να κάνω μία υπενθύμηση στο τεχνικό team να μας ετοιμάζει ένα βιντεάκι του πρώην Υπουργού Οικονομικών για να δείξουμε την τάξη μεγέθους. Αυτός που πάει και κάθεται σε εκείνη την πράσινη, μπλε, κόκκινη καρέκλα, την αλλάζουν μόνο στο χρώμα, αλλά δεν ξέρουν μάλλον τι τους γίνεται. Όταν θα είναι το τεχνικό team έτοιμο να μας δείξει ένα βιντεάκι με τον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη, να το δούμε, να το ακούσουμε, για να σχολιάσεις και επί αυτού τι θα θέλεις να μας πεις περαιτέρω. Να σας εξηγήσω την έννοια και το τι σημαίνει όσο αφορά την έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα, έχει την πολιτική ευθύνη απέναντι στη Βουλή για την ασκούμενη πολιτική, για τη διαπραγμάτευση. Αλλά δεν έχει στη δικαιοδοσία του τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Ήταν εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχει στη δικαιοδοσία του και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Τρόικα εν κράτη. Εντελώς ξένο. Εντελώς ξένο. Εντελώς ξένο. Κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Ο κύριος Βαρουφάκης που υπέγραψε και αυτός νομίζω έναν προϋπολογισμό, Γιάννη. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Σε κάποιο άλλο βίντεο που δεν το έχουμε σήμερα εδώ μαζί μας, δεν μας πειράζει, δεν αποδέχτηκε ποτέ να βγει και να μας πει ότι ναι, γνωρίζει για τα 600 δισεκατομμύρια, γιατί καλλιεργούσε τη διαδικασία να μπει με ένα άλλο κόμμα στη Βουλή και αφού δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αυτά τα 600 δις, μάλλον αυτοί που ρυθμίζουν την κατάσταση μέσω μιας ιδιωτικής εταιρείας για το ποιοι μαζεύουν, ποιους ψήφους μαζεύουν, τον βάλανε με ένα 3,1% μέσα στη Βουλή να συνεχίζει το έργο αυτής της γενοκτονίας των Ελλήνων πολιτών, μην λέγοντάς τους την αλήθεια, μα την αλήθεια την υπογράφουν κάθε χρόνο. Λέγεται fake
που λέει τους προϋπολογισμούς, τα έσοδα, τα έξοδα, τον ισολογισμό τον επόμενο χρόνο, όπως μας είπε τον Μάιο, μπορεί να κάνουν και 2 χρόνια να κάνουν αυτήν την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την κατάθεση μέχρι την ολοκλήρωση, έτσι δεν είναι? Βέβαια, και 3. Και 3 χρόνια. Και 3 χρόνια. Βέβαια, για να τελειώσει όλη η διαδικασία. Είναι σαν, όπως εμείς, ας πούμε, που κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση, δηλώνουμε τι βγάλαμε την προηγούμενη χρονιά, το δηλώνουμε τώρα, το παίρνει ο λογιστής μας, το πάει ο λογιστής μας, το καταθέτει στην εφορία, το παίρνει η εφορία, το ελέγχει και μας στέλνει μετά το ραβασάκι και θα πληρώσουμε. Η ίδια διαδικασία γίνεται και στο κράτος, έτσι. Δεν μπορεί το κράτος να είναι κάτι διαφορετικό, γιατί το κράτος έχει μέσα τα δικά μας χρήματα. Αν αυτοί μας τα κλέβουν και μας τα κρύβουν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που εδώ θέλω να πω ότι υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Δεν κανένας άλλος. Γιατί εμείς τους στέλνουμε εκεί πέρα πάνω αυτούς και θα πρέπει να αρχίσουμε και να σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά το ποιους εκλέγουμε να μας εκπροσωπήσουν, να μας αντιπροσωπεύσουν, γιατί δεν μας εκπροσωπούν. Οι εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους, είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν οι αντιπρόσωποι, είναι τώρα η Ελλήνου Συνέλευση. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Και σαν εκπρόσωποι του ελληνικού έθνους, με register, δηλαδή με επιστοποίηση στα Ηνωμένα Έθνη, χάρη στον αρχηγό μας, τον Αρτέμιντο Σωρά, θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Πάρα πολλοί κόσμος έξω με ρωτάει, άντε ρε Γιάννη, πότε? Το πότε μπορεί να αλλάχτεί η οξία και να πάει και στο ποτέ. Εάν δεν ενεργοποιηθεί κανείς, αν δεν κουνήσετε τα χέρια σας, δεν γίνετε συνέλληνες. Πρέπει να έρθετε, να πάρετε μέρος σε αυτή την παλιγενεσία, σε αυτή τη μοναδική αλήθεια που δημιουργείται τώρα, με τόσα έγγραφα και τόσες αλήθειες, και να σταματήσετε να πιστεύετε ότι θα πάρει ο Κούλης 72 δις. Από πού θα τα πάρει? Εμείς σας τα δείχνουμε όλα γραμμένα και δεν τα πιστεύετε. Εγώ θέλω να σας προκαλέσω να φύγετε από την πίστη, να γίνετε άνθρωποι. Ο άνθρωπος έχει αυτό το θείο δώρο που λέγεται λογική, και η πίστη είναι η σφαίρα που σκοτώνει τη λογική. Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία της πίστης, δεν πιστεύω τίποτα, εάν δεν δω, δεν πιάσω, δεν ακουμπήσω. Και ό,τι εμείς πρεσβεύουμε και ό,τι εμείς χρηματοοικονομικό εργαλείο φέραμε χάρη στον Αρτέμιντο Σωρά, είναι με επίσημες αποδείξεις, τις οποίες εγώ σας δηλώνω ότι έχω πάει στον εισαγγελέα της Καβάλας, έχω κάνει 3-4 φορές εκεί επισκέψεις και ακόμα να μας απαντήσουν. Άρα δεν ξέρω ποιον άλλο νόμιμο τρόπο να πάρω, ποιον άλλο νόμιμο τρόπο να δείξω, ούτως ώστε να σας δείξω ότι τα πάντα είναι δικά σας. Δική σας είναι η επιλογή να υποφέρετε και να είσαστε άνθρωποι του δεκάρικου, του εικοσάρικου και της γητιανιάς. Δική σας είναι η επιλογή να έρθετε κοντά μας και να ζήσετε την ευημερία. Γιατί εμείς φέρνουμε για όλο τον κόσμο την ευδαιμονία και την ευημερία. Δεν θέλουμε να κερδίσει ένας, θέλουμε να κερδίσουν όλοι και θα κερδίσουν όλοι οι Έλληνες. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει. Πολύ σίγουρο και σύντομα. Γιάννη, ναι. Μου λες αυτά, αλλά αυτοί έχουν το σχέδιό τους, μπαίνουν σε διαδικασία καθημερινά μέσων μαζικής ενημέρωσης, στην χειραγώγηση της μάζας, και μας λένε πράγματα και μας επιβάλλουν πράγματα, μας ψηφίζουν αντισυνταγματικά μέτρα και νόμους, έχουν κόψει συντάξεις και έρχονται τώρα να τα επιστρέψουν, αφού βγήκαν μάλλον κάποιοι και τους ψηφίρισαν για την αντισυνταγματικότητα του νόμου των περικοπών των μικροσυνταξιούχων. Μπήκανε σε διαδικασία, κάποιες μηνύσεις ξεκινήσανε και έρχονται τώρα, γιατί μάλλον έρχονται εκλογές σε λίγο από ό,τι καταλαβαίνουμε, να επιστρέψουν ίσως και σε 10 χρόνια αυτά που κλέψαν από την τσέπη του μικροσυνταξιούχου, να τα δώσουν σιγά σιγά, να τους πούνε ότι θα τα δώσουν σιγά σιγά, αλλά μάλλον θα τα σταματήσουν μετά τις επόμενες εκλογές που θα πραγματοποιηθούν. Και αυτό λόγω από σένα, μάλλον εσύ πρέπει να τα πεις όλα αυτά. Αυτό, Κώστα, είναι το σίγουρο. Εγώ όμως, σκεπτόμενος λίγο με την απλή λογική, θέλω να τους πω ότι πέρυσι δεν είχαν χρήματα και κάνανε περικοπές από εδώ, περικοπές από εκεί. Μόνο περικοπές. Ήμασταν χρεωμένοι. Τώρα ήρθε ένας κορονοϊός και σταμάτησε η οικονομία 3-4 μήνες. Σταμάτησε η οικονομία.
Και τώρα αυτοί θα δώσουν χρήματα. Πού τα βρήκαν? Επίσης, θέλω να πω μια ερώτηση σε όλους τους οικονομολόγους που τους αμφισβητώ. Εγώ δεν θα τους έδινα να πάνε να με αγοράσουν ούτε σπίρτα. Πώς είναι δυνατόν, όταν μας έβγαλε ο Τσίπρας από τα μνημόνια και το πανηγυρίζαμε και δεν χρειαζόμασταν και μοίρασε λίγα χρήματα, την ίδια στιγμή, το 2015, να δανειζόμαστε τα πρώτα, να παίρνουμε τα πιστωτικά έσοδα που έχουμε μέσα, τα 600 δισεκατομμύρια. Πώς, αφού βγήκες από τα μνημόνια, πας και δανείζεσαι? Μην επιτρέψετε, μωρέ συνέλληνες, να παίζουν με τον νου σας. Θυμώσετε λιγότερο. Δεν μπορείτε να θυμώσετε. Τι στο καλό περιμένουμε να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα παιδάκια εκεί πέρα πάνω, που ούτε προπαίδεια δεν ξέρουν, τα βάλαμε να διαχειριστούν τις ζωές μας. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Θέλω να σας τελειώσω με τον προϋπολογισμό των πολιτών. Όπως σας είπα, τα έξοδα, τις δαπάνες που είχαν στο κεντρικό, στα 679 δις, που πήρε δηλαδή τα 93% του Υπουργείου Οικονομικών. Δηλαδή αυτός που θα παίξει και θα κερδίσει. Μας μείνανε τώρα τα 56 δισεκατομμύρια, τα οποία προκύπτουν από τα φορολογικά έσοδα και από τα μη φορολογικά. Τα φορολογικά έσοδα ήταν 47 δισεκατομμύρια και με τα μη φορολογικά είναι σύνολο 56 δισεκατομμύρια. Από αυτά τώρα είναι το ανώτατα όρια δαπανών αναφορέα. Χωρίς όμως τις δαπάνες των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εδώ βγάλανε απ' έξω τώρα τα 600 δισεκατομμύρια. Ξύπνια τα παιδάκια. Νομίζουν ότι απευθύνονται σε βλάκες. Να δούμε ποιος παίρνει τους στόχους αυτούς από τα 600 δισεκατομμύρια. Και εδώ λοιπόν επί 56% το Υπουργείο Εργασίας λέει, και Κοινωνικών Υποθέσεων παίρνει 35%. Το Υπουργείο Οικονομικών παίρνει το 17,3%. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 9,77%. Το Υπουργείο Υγείας παίρνει το 6,89%. Πώς θα κάνεις, μωρέ, πολιτική υγείας με 6,89% επί του 56 δισεκατομμυρίων? Πώς θα γίνει αυτό, με ποια λογική? Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τα 600 δεν πήρε τίποτα, που μπορεί να τα πάρει, παίρνει 6,06% να πολεμήσουμε τους Τούρκους, που μπορούμε τους Τούρκους να τους βάλουμε μέσα σε μια εβδομάδα να τρώει ο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 4, και μην κάθομαι να σας τα... λέω μόνο ότι το Υπουργείο Τουρισμού, που περιμένουμε από τον τουρισμό, που είναι η βαριά μας βιομηχανία, παίρνει μόνο 0,12%. Και εμείς το ανεχόμαστε. Και τους ανεχόμαστε να τους βλέπουμε. Δεν πρέπει να τους δώσουμε ούτε τον αέρα να καταναλώσουν από αυτή τη γη που λέγεται Ελλάδα. Δεν είναι ικανοί αυτοί οι άνθρωποι όχι να εκπροσωπήσουν τους Έλληνες, ούτε τον εαυτό τους. Εάν τους βάλεις να μοιράσουν σε δυο γαϊδούρια άχυρο, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορούν να τα μοιράσουν. Και εμείς τους εμπιστευόμαστε, μωρέ, να μας λένε κάθε μέρα ψέματα. Και δεν θυμώνετε, δεν υπάρχει μέσα στο DNA σας αυτό το ελληνικό στοιχείο να σας τεινάξει λίγο από τις καρέκλες σας και από τις πολυθρόνες σας? Πώς είναι δυνατόν? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Πιστεύω ότι είναι το μόνο πράγμα που πιστεύω, ότι δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ανοίξτε τα μάτια σας. Ελάτε στην πραγματικότητα. Δέστε την αλήθεια. Δέστε τις αποδείξεις. Αμφισβητήστε μας, μη μας πιστέψετε. Δεν θέλουμε να μας πιστέψετε. Θέλουμε μόνο να πάρετε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και να τα δείτε εσείς. Εμείς μέσα στα γραφεία είμαστε υποχρεωμένοι να σας τα δείξουμε. Να σας δεχθούμε, γιατί εσείς είσαστε αδέρφια μας, δεν έχουμε άλλους, δεν θα φέρουμε απ' έξω. Έτσι. Άσχετο αν θέλουν να μας φέρουν όλα αυτά τα ηθίκια τώρα και να τα κάνουν και Έλληνες. Τέλος πάντων, δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Θα πάνε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, μόνο με την Ελλήνων Συνέλευση. Ελπίζω να το αντιληφθείτε και να ενταχθείτε στην Ελλήνων Συνέλευση, που είναι υποχρέωση όλων έναντι των παιδιών σας, όπως ήταν και υποχρέωση δική μου έναντι των προγόνων μου να είμαι τώρα εδώ. Και θέλω να δώσω και συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά εδώ, σε όλους φυσικά τους συνέλληνες, αλλά και στην Καβάλα για τον αγώνα που κάνουν νύχτα μέρα, την κούραση που ρίχνουν χωρίς να νοιάζονται για τίποτα. Είναι ο μόνος αγώνας
απελευθέρωσης που γίνεται χωρίς δανεισμό. Το χρηματοδοτούμε μόνοι μας οι Έλληνες. Και θέλω από αυτή την εκπομπή να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους Έλληνες που χωρίς να είναι μέλη μας δίνουν κάτι από τον όβολό τους για να πληρώσουμε τα ενίκια μας και αυτά. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση σε εμάς. Γιατί έτσι και πέσει η χρηματοδότηση, πέφτει όλο το οικοδόμημα που λέγεται Ελλήνων Συνέλευση, που είναι το μόνο που εκπροσωπεί το έθνος των Ελλήνων. Θα πρέπει να έρθετε και να μας θέσετε ερωτήματα. Είμαστε στη διάθεσή σας. Δεν έχουμε ώρα, δεν έχουμε μέρα, δεν έχουμε νύχτα, δεν έχουμε γιορτή. Είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε ό,τι πληροφορία θέλετε. Και ταυτοχρόνως να πάμε μαζί παρέα στον εισαγγελέα να τα δείξουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε. Κώστα. Με αυτό το μήνυμα που μου έδωσες, στο τέλος, είναι δεδομένο ότι θέλω να κλείσεις εσύ την εκπομπή, όπως κάνω κάθε φορά στο ταξίδι του Οδυσσέα. Γιατί το ταξίδι του Οδυσσέα το φτιάξαμε, αυτό το μικρό κομμάτι του ταξιδιού, το κάναμε Γιάννη μαζί. Το επεξεργαστήκαμε μαζί, βρήκαμε τα στοιχεία που αυτοί υπογράφουν, αυτοί τα είχαν κρυμμένα, εμείς τα βρήκαμε και τα παρουσιάζουμε σε όλους τους Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες, όπως είπες, μπορούν να έρθουν σε ένα γραφείο κατά τόπους Ελλήνων Συνέλευσης να πάρουν αποδεικτικά στοιχεία έτσι, και να κάνουν πολλά άλλα πράγματα εκεί πέρα. Θέλεις να μας δώσεις ένα ακόμα μικρό μήνυμα το τι ακόμα μπορούν να κάνουν όλοι οι Έλληνες σε ένα κατατόπους γραφείο Ελλήνων Συνέλευσης? Βεβαίως. Μπορούν να έρθουν να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Οι ίδιοι. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να σας κυβερνήσουμε. Εσείς θα κυβερνηθείτε. Θα έρθείτε και θα ενταχθείτε. Θα δείτε τις αξίες. Θα δείτε τους θεσμούς μας. Θα δείτε τα πάντα. Θα δείτε τους πολιτιακούς μας νόμους. Θα καταλάβετε πώς συστήνονται και πώς στείνονται οι νόμοι. Πρέπει να γίνουμε πολίτες για να παράξουμε πολιτική, για να κάνουμε πολιτεία. Είναι καιρός πλέον να κάνουμε πολιτεία, γιατί από πολίτες, δυστυχώς, δεν θέλω να λέω άσχημες λέξεις, αλλά μου βγαίνει και δεν θέλω να βάζω φρένο σε αυτό που μου βγαίνει. Έχουμε μετατραπεί σε κοπρίτες από πολίτες και πρέπει τώρα να το αλλάξουμε και να γίνουμε πολίτες. Πρέπει να παράξουμε πολιτική. Χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, χάρη σε αυτόν τον μηχανισμό, όπως ο ίδιος λέει, που δεν είναι ο πλούσιος, δεν ήρθε με περγαμηνές. Ήρθε με το όνομά του και λέει εγώ είμαι αυτός και έχω αυτά. Εσείς ποιοι είστε ρε, δανειστές, ποιοι είστε βρε, κοπούκια. Ποιοι είστε που δεν θα είστε για λίγο ακόμα θα είστε εκεί. Δεν θα είστε για πολύ. Δεν το έχετε καταλάβει. Τόση είναι η νοημοσύνη σας. Εγώ απευθύνομαι σε όλους τους νοήμονες Έλληνες και τους προκαλώ να έρθουν να πάρουν την Ελλάδα στα χέρια τους. Οι ίδιοι. Με αξίες, με αρχές και με πολιτιακούς νόμους. Αυτό ήθελα, Κώστα, να πω. Και με αυτό... Με αυτόν τον ωραίο χαιρετισμό, Γιάννη, θα κλείσουμε και εμείς. Να χαιρετήσουμε όλο τον κόσμο, γιατί σήμερα μέσω του Ράδιο Διασπορά μας άκουσε όλος ο κόσμος. Μέγιστη τιμή και σεβασμό για την εδώ παρουσία σου και σήμερα, για όλα αυτά τα ωραία που μας είπες. Το δεδομένο είναι ότι πρέπει να κανονίσουμε μία επαναπρόσκληση για το τεράστιο θέμα που πιάσαμε ένα μικρό κομμάτι του και σε αυτόν τον λίγο χρόνο νομίζω ότι δώσαμε τροφή για όλους τους Έλληνες, για όλους τους ακροατές να ψάξουν και κάτι μόνοι τους. Γιατί από μόνοι τους θα έρθουν με νόηση και έχοντας στοιχεία να κάνουμε την ένωση των Ελλήνων για να πάρουμε την Ελλάδα στα χέρια μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, συνέλληνες, απάντα που της γέρας.